Δικάστηκε η έφεση του ελληνικού δημοσίου εναντίον του Δημουχείου για την περίπτωση της αποβολής του δημοσίου από τη ΒΙΑΛ. Όπως ξέρετε πολύ καλά και εν ολίγης να πω δύο λόγια για την υπόθεση. Το Δημοσίου έχει κάνει αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου για να επιστραφεί η ΒΙΑΛ διότι έληξε η διάρκεια του χρυσεδανίου. Έχει εκδοθεί απόφαση η οποία αποδίδει το ακίνητο στο Δημοχείο. Τώρα το Δημόσιο άσκησε έφεση. Η έφεση εκδικάζεται σήμερα. Εκδικάστηκε μάλλον σήμερα. Περιμένουμε απόφαση. Πιστεύω ότι θα γίνει αποδεκτή. Και έτσι μετά με την έκδοση αυτής της απόφασης του εφετείου θα έχει καταστεί τελεσίδικη απόφαση. Άρα θα είναι και εξωστέο το ελληνικό δημόσιο, διότι μέχρι τώρα, επειδή η απόφαση δεν ήταν προσωρινός εκτελεστή, δεν μπορούσε να γίνει έξωση. Από εκεί και ύστερα τώρα, εφόσον επαναλαμβάνω γίνει δεχτή ή μάλλον η αγωγή μας και απορριφθεί η έφεση, τότε δεν θα υπάρχει πια κανένα λόγο για να παραμένει το δημόσιο στη ΒΙΑΛ. Είναι λοιπόν μια καλή μέρα σήμερα και εύχομαι να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Κύριε Νίκα, το δημόσιο τι ζητούσε με την έφεση? Ζητούσε να παραμείνει μέσα για λόγους ανωτέρας βίας. Αυτό ήταν. Νομίζω δεν είναι νομικό λόγος αυτός, διότι δεν μπορούσε να πει τίποτα άλλο, αφού η σύμβαση του Χρυσιδανίου είναι ορισμένη κανονική διάρκεια. Έληξε, νομίζω ότι έτσι θα προχωρήσει η υπόθεση. Δεν θα υπάρχει, πιστεύω, διαφορετική απόφαση. Δεν προκαταλαμβάνω, αλλά νομίζω ότι νομικά τουλάχιστον 38 χρόνια που ξέρω, πιστεύω ότι θα είναι πράγματι, θα ισχύει, θα εξακολουθεί να ισχύει, θα επικυρωθεί δηλαδή η πρωτόδικος απόφαση που εξώνει το ελληνικό δημόσιο.